θάμβους πέπλησε, ότε κατήδες την Θεόφρονα σε μνήν Μαρίαν εν ερήμω ζώσιμα ως περάγγελον διακονήσας δε ταύτη θερμότατα της ανοδόξης όμου ηξιώθητε με θείς πρέσβευε Κυρίω το Παντοκράτορη δωρήσαστε ημίν το μέγα ως Θείον Γεώργιον δικαιοσύνης καρπούς, πλουσίος εξήνεγκας, διεν αρέτου ζωής, Γεώργιε όσιε, σίγαρ καθά περφήνιξ, εν ασκήνιξ, βλαστήσας, τρέφεις τη δωρεά σου, την Χριστού Εκκλησίαν. Όθενα η ευχαρίστος, τιμά την μνήμην σου. Τέσσερις Απριλίου Γεωργίου Οσίου του εν το όρι Μαλαιό, Θεοδούλου και Αγαθόποδος των Μαρτύρων, Φερβούθης και Μεκαδόστης και της Συνοδείας Αυτών, και του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός Σιμών Ζωσιμά, του Κηδεύσαντος την Οσίαν Μαρίαν την Αιγυπτίαν. Ο Όσιος Γεώργιος που ασκήτευσε στο όρος Μαλαιό. Από νεαρή ηλικία αγάπησε ολόψυχα τον Κύριο. Επειδή όμως οι γονείς του παρά την θέλησή του θέλησαν να τον παντρέψουν, ο Γεώργιος έγινε μοναχός και επιδόθηκε με όλη του τη δύναμη σε κάθε είδους άσκηση, δηλαδή νηστεία, σκληραγωγία, προσευχή, μελέτη των θείων γραφών και άλλα. Πολλοί που προσέτρεχαν στον Όσιο, φωτίζονταν και επέστρεφαν δια της μετανοίας στον Χριστό. Αλλά επειδή ήταν πολλοί αυτοί που τον επισκέπτονταν, δεν τον άφηναν ήσυχο να προσευχηθεί και ο Όσιος αποσύρθηκε στο όρος Μαλαιό όπου και ησύχαζε. Αλλά και εκεί μαζεύτηκε πλήθος μοναχών, τους οποίους ο Όσιος καθοδηγούσε με προσευχή και άσκηση. Τόσο δε προέκοψε στην αρετή, ώστε έγινε ξακουστός και θαυμαστός και στους άρχοντες, ακόμα και στους βασιλείς, στους οποίους είχε γράψει πολλές και αξιόλογες συμβουλευτικές επιστολές για διάφορα ζητήματα. Το τέλος της επίγειας ζωής του προείπε ο Όσιος πριν 3 χρόνια. Έτσι, αφού ασθένησε για λίγο, μάζεψε τους μοναχούς του όρους Μαλαιό και αφού τους έδωσε θείες συμβουλές, παρέδωσε την δίκαιη ψυχή του στον Θεό που τόσο αγάπησε εκ βρέφους. Ο Όσιος Ζωσιμάς, ο κηδευτής της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας. Από μικρός ο Αβάς Ζωσιμάς ασκήθηκε σε όλα τα είδη των αρετών. Επισκέφθηκε γύρω στους 1000 ασκητές οι οποίοι διακρινόντουσαν για την αρετή τους και από καθέναν από αυτούς έπαιρνε θεοπρεπή υποδείγματα ακριβής και ορθής ασκητικής ζωής. Μετά από μία περίοδο ησυχαστικής ζωής, ο Αβάς Ζωσιμάς πήγε στο μοναστήρι του Τιμίου Προδρόμου κοντά στον Ιορδάνη ποταμό, όπου και μόναζε μαζί με τους εκεί μοναχούς. Κατά τις νηστίσιμες ημέρες της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, όπως συνήθιζε,
βγήκε στην έρημο για περισσότερη άσκηση. Εκεί συνάντησε την Οσία Μαρία την Αιγυπτία και αφού την δίδαξε και την καθοδήγησε και ωφελήθηκε και αυτός από αυτήν, επέστρεψε στο μοναστήρι του όπου διηγήθηκε στους εκεί πατέρες το θαύμα που συνάντησε στην έρημο. Τον επόμενο χρόνο επανήλθε στον τόπο αυτό της ερήμου όπου και πάλι συνάντησε την Οσία Μαρία την Αιγυπτία και την μετέλαβε των αχράντων και ζωοποιών του Χριστού μυστηρίων. Όταν όμως τον επόμενο χρόνο επανήλθε, την βρήκε να έχει κοιμηθεί και έτσι την κίδευσε. Και το αξιοσημείωτο είναι ότι σκεπτόταν ο Όσιος πώς θα μπορούσε να ανοίξει τάφο εφόσον ήταν γέρον και αδύναμος. Και τότε εμφανίστηκε ένα λιοντάρι και τον βοήθησε και έσκαψε το λιοντάρι τον λάκο και εκεί ενταφίασε ο Όσιος την Οσία Μαρία. Μετά από όλα αυτά μετέβη και διηγήθηκε τα γεγονότα στον Πατριάρχη Ιεροσολύμων και αργότερα τα παρέδωσε εγγράφως στους μεταγενέστερους για ψυχική ωφέλεια. Ο Αββάς Ζωσιμάς εκοιμήθη σε βαθιά γεράματα μέσα στο κελί του, ασκούμενος μέχρι τέλους στην αρετή.